μια σειρά πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει ενότητα η εκπαίδευση. Τώρα, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες πριν τις κινητοποιήσεις που γίνονται για να τιμηθεί η εξέγερση του Πολυτεχνείου, να έρχεται ο κύριος Φορτσάκης να ρίχνει λάδι στη φωτιά, χρησιμοποιώντας μάτια χημικά απέναντι σε νέους ανθρώπους που πάνε να εφαρμόσουν απόφαση μιας γενικής συνέλευσής τους, μιας δημοκρατικής διαδικασίας, άσχετα αν αρέσει σε τούτον ή στον άλλον, στη μία ή στην άλλη πολιτική δύναμη, νομίζω είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Ο κύριος Φορτσάκης για άλλη μια φορά θέλει να δώσει τα διαπιστευτήριά του και τις ευχαριστίες του στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, που τον έχει βάλει στο εποπτικό συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ και ενδεχομένως σε πολλές άλλες ευθύνες του δημοσίου. Ναι, αλλά όμως δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Μια εβδομάδα πριν το Πολυτεχνείο πρέπει να τελείται η κατάληψη ένα πανεπιστημίου. Τα προβλήματα. Μια εβδομάδα πριν τη γιορτή του Πολυτεχνείου θα καταλαμβάνονται οι σχολές και θα μένει αυτό έτσι. Τα γιατί σε μια εβδομάδα είναι η γιορτή του Πολυτεχνείου. Τα προβλήματα λύνονται με πολιτικές, με μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης. Γιατί αυτά είναι οι αιτίες. Όταν νέοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει από τη συνέλευση του συλλόγου τους της νομικής και όχι γενικώς και ορίστως να κάνουν κατάληψη, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κουβεντιάσεις με τους εκπροσώπους του συλλόγου και της συνέλευσης αυτών των φοιτητών, να δεις ποια είναι τα προβλήματα, πώς θα τα λύσεις, πώς θα συμβάλλει η μία πλευρά. Έτσι γίνονται οι διαδικασίες. Επειδή πάτε για κυβέρνηση, λέτε ότι θα γίνουν εκλογές τον Μάρτιο και ότι θα βγείτε και από το δύναμη. Όταν θα σας καταλαμβάνουν τις σχολές, τι να τους λέτε, καλά κάνετε παιδιά. Όποιος δηλαδή με δημοκρατικές διαδικασίες, αν 100 άνθρωποι ή 1000 με δημοκρατικές διαδικασίες αποφασίσουν ότι θα καταλάβουν το κέντρο μιας πόλης, θα το αποκλείσουν. Αυτό θα είναι αποδεκτό. Και δεν είναι υπόδειξη, συναδέλφους, αλλά επειδή έχω ξανατύχει σε παράλληλο με τον κύριο Βουρουδάκη, όταν μιλάει κάποιος να μην μπαίνει και διακόπτει, διότι αυτό το δίπολο παιχνίδι το οποίο να περιμένει. Μα δεν περιμένατε. Λοιπόν, ωραία. Να δώσω απάντηση, είπατε τι θα κάναμε. Το πρώτο που θα κάναμε θα ήταν να είχαμε πάρει τα μέτρα μας, να έχουμε κουβεντιάσει, να είχαμε εντοπίσει ποια είναι τα προβλήματα, να τα είχαμε κουβεντιάσει με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους φοιτητές και να είχαμε δώσει λύση ώστε να μην πάνε σε μορφές αντίσταση. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ήδη έπαιρναν τέτοιες μορφές αντίσταση, θα σεβόμασταν τα συλλογικά τους όργανα, τις συνελεύσεις και τους συλλόγους και θα τους καλούσαμε σε διάλογο να δούμε ποια προβλήματα από αυτά μπορούν να λυθούν. Επαιδιακά σου λένε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι επαιδιακό, δεν πάει. Δεν λένε, βάνουν ζητήματα μέσα. Βάνουν θέμα για την υποχρηματοδότηση των σχολών τους, βάνουν θέμα για να ικανοποιηθεί η λειτουργία των σχολών λόγω αύξησης των φοιτητών με τις μεταγραφές να μην απολυθούν όσοι βγήκαν σε διαθεσιμότητα. Βάνουν θέμα το πώς θα φυλάσσεται το πανεπιστήμιο. Από ό,τι κατάλαβα, βάνουν ζητήματα τα οποία κουβέντα και όχι αντιπαράθεση με χημικά και μάτια. Απέναντι στην νεολαία. Δεν λύνεις έτσι τα προβλήματα. Το αντίθετο. Να σας γυρίσω πίσω σε εποχές που ήταν το 5% υπέρ της παιδείας και το 5% κατέβηκε στο 0,5% επί της ουσίας. Ναι. Σαφέστατα όμως έχουμε ένα ξεχαρβάλωμα της δημόσιας παιδείας σε επίπεδο χρηματοδότησης από τη μια πλευρά και από την άλλη την πλευρά. Είμαι εκείνος που λέω ότι δεν μπορούν τα προβλήματα να λυθούν ούτε με καταλήψεις, αλλά ούτε και με ΜΑΤ. Πρέπει να λυθούν πραγματικά με έναν εξευρωπαϊσμένο τρόπο ανωτάτης εκπαίδευσης. Βεβαίως, το λάδι στη φωτιά έχει ληχθεί από πέρυσι και πρόπερσι με το περίφημο σχέδιο Αθηνά. Το οποίο σχέδιο Αθηνά το εκπώνησε ένας ιδιωτικός φορέας που ανήκει και σε ιδιωτικά κολέγια. Και από εκεί αρχίσανε οι ακόμα περισσότερες και χειρότερες καταστροφικές για τα συμπτώματα. Θα κλείσω με την εξής κουβέντα. Τα κόμματα έξω από τα πανεπιστήμια. Το αν είναι οι φοιτητές πολιτικοποιημένοι, ορθώς και είναι. Αλίμονο. Και εμείς την έχουμε ζήσει αυτή.